Θέλω να σας πω ότι σήμερα γίνεται η ενημέρωση του Κελπνό για την αντιμετώπιση του ιού έμπολα όσον αφορά την τέταρτη ΥΠΕ. Είναι πολύ τιμητικό για μας, γιατί ο νοσοκομείο Καβάλας, γιατί η επιλογή αυτή έγινε, η ενημέρωση αυτή να γίνει στο νοσοκομείο Καβάλας. Φυσικά ο λόγος, υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος έγινε αυτό, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ, το νοσοκομείο μας έδειξε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, όχι μόνο για την προετοιμασία για την πτώση του ιού έμπολα, αλλά και όσον αφορά την μείωση των νοσοκομικών λοιμόξεων. Θα ήθελα να πω ότι με τις τελευταίες ελέγχους που έχουν γίνει από το Κελπνό και μας έχουν κοινοποιηθεί, το νοσοκομείο μας είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο όσον αφορά τις νοσοκομικές λοιμόξεις. Αυτός είναι ένας δείκτης ποιότητας του νοσοκομείου, ένας δείκτης που δείχνει ότι κάποιος ο οποίος νοσηλεύεται εδώ πέρα δεν θα κολλήσει κάποια δευτερογενή νοσήματα. Σήμερα γίνεται μια ενημέρωση. Εμείς έχουμε κάνει την προετοιμασία μας όσον αφορά την ενημέρωση του προσωπικού αλλά και την ενημέρωση του νομού. Γνωστόν, έχουμε ενημερώσει τα σώματα ασφαλείας, έχουμε ενημερώσει το ΕΚΑΒ, έχουμε κάνει δύο ενημερώσεις στο νοσοκομείο, έχουμε προμηθευτεί τα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή στολές, μάσκες κτλ. Και τις οποίες έχουμε διαθέσει και στα σώματα ασφαλείας και στο νομίατρο αλλά και στο ΕΚΑΒ, αλλά και στις διάφορες δομές τις οποίες ανήκουν στο νοσοκομείο Καβάλας. Έχουμε ορίσει το χώρο και έχουμε κάνει το επιχειρηματικό σχέδιο που χρειάζεται. Προχωράμε και σε διαμόρφωση και ενός δεύτερου χώρου. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έλλειψη προσωπικού και έλλειψη υλικού. Στο σκούμι καβάλας δεν υπάρχει όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά και γενικότερα.